Μιλάτε με σεισμολόγους. Να ρωτήσω επίσης, γιατί είναι δεκάδες οι σεισμικές δονήσεις των τελευταίων ημερών και στη δική σας την περιοχή. Η κυριότερη, τα 3,7 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Κυριακής, χθες δηλαδή, έχει ανησυχήσει ο κόσμος. Τι στην ευχή γίνεται, τι σας λένε οι σεισμολόγοι, κύριε Δημαρχέ? Πριν το 3,7 είχαμε και 4,2, 4,1. Σωστά, σωστά, 4,2. Σωστά. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Ό,τι και να πούμε τώρα αυτή τη στιγμή, εγώ μιλάω με αρκετούς και με τον κύριο Τσελέντη και με τον κύριο Βαϊβάνη. Ξέρετε, επειδή τα έχουμε ξαναζήσει όλα αυτά και υπάρχει ένας φόβος. Όλοι λένε ότι είναι φυσικά επακόλουθα αυτά τα πράγματα και μην ανησυχείτε και μην ανησυχείτε. Εντάξει, δεν μπορεί να πούμε και τίποτα άλλο. Ας του πει ένας σεισμολόγος ότι πρέπει να ανησυχείς, πρέπει να σηκωθείς να φύγεις από εδώ πέρα. Σωστά. Σας λένε λοιπόν ότι όλη αυτή η μετασεισμική δραστηριότητα, όπως ξέραμε, ας πούμε, στο 4,1, μετά ακολουθεί μια μετασεισμική δραστηριότητα, στα 3,7 μια μετασεισμική δραστηριότητα, και γι' αυτό υπάρχει αυτό το πλήθος των δονήσεων. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι σε ένα πράγμα στην όλη ιστορία βγήκαν τώρα και είπαν ότι δεν ήταν το ρήγμα το οποίο λέγαμε ότι ήταν το ρήγμα του Καστελίου που ερχόταν προς του Γαζέπ το Μήλο, αλλά είναι το ρήγμα του Νηπιδητού που περνάει και πάει μέχρι τα Πάρτυρα. Δεν ξέρω τελικά ποιο να πιστέψουμε και ποιο να μην πιστέψουμε. Ποιο ρήγμα είναι ένα καινούριο ρήγμα το οποίο κάνει όλες αυτές τις ιστορίες. Σκέφτομαι να κάνουμε μία συνάντηση εδώ, να καλέσουμε πάλι τους ειδικούς, τον πρόεδρο του ΟΑΣ, τον κύριο Τσελέν, τον κύριο Παϊωάννου, να έρθουν να μας μιλήσουν, να μας πούνε, να μας εξηγήσουν. Ο κόσμος ανησυχεί, έχει απόλυτο δίκιο, δεν ξέρει να κάνει. Να φωνάξετε επίσης τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, όπως επίσης και τον κύριο Βαλιανάτο. Νομίζω ότι... Ο κύριος Βαλιανάτος έχω μιλήσει αρκετές φορές και στο γραφείο μου τις προάλλες. Ναι, να τους φωνάξουμε και αυτούς όλοι όσοι θέλουν να παρευρεθούν, διότι εγώ αντιμετωπίζω ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή θέλει κάποιος να φτιάξει το σπίτι του. Αυτό που γκρεμίστηκε και σκέφτεται και λέει να το φτιάξω, δεν σηκωθώ να φύγω. Εξαιτίας του σεισμού το λέει. Δεν του λέει άλλο. Ναι, το καταλαβαίνω γιατί το λέτε. Θέλει να μείνει εδώ, αλλά λέει τώρα τι να κάνω, μήπως κάνω άδικο κόπο. Μάλιστα. Είναι αυτός ο φόβος που συνεχίζει πραγματικά να υπάρχει και έχει καταβάλει όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην περιοχή. Έχουν πληγή, δεν έχουν πληγή, αλλά το να δονείται και η γη κάτω από τα πόδια σου συνεχώς είναι ένα θέμα. Και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αν το ζήσετε από εδώ κοντά, αν είσαστε εδώ όταν γίνεται ο σεισμός, θα τρομάξετε πραγματικά. Γιατί ο σεισμός, όλοι οι σεισμοί αυτοί είναι σε εστιακό βάθος περίπου 2 χιλιόμετρα. Και είναι κάτω από το Τρακαλογόρι, κοντά δηλαδή το Τρακαλογόρι. Και το ακούσαν σαν να είναι στα πόδια σου από κάτω. Μάλιστα. Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Και μόλις έχουμε και κάποιο τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με σεισμολόγους, εγώ κρατάω ότι θέλετε να κάνετε αυτή τη συνάντηση, ότι δηλαδή θέλετε να φωνάξετε την επιστημονική κοινότητα, έτσι ώστε να σας εξηγήσουν τι στην ευχή γίνεται και για ποιο λόγο, μέχρι στιγμή με τα δεδομένα που υπάρχουν. Δεν προβλέπονται οι σεισμοί, το ξέρουμε. Ξέρουμε επίσης ότι ζούμε σε μια περιοχή η οποία δίνει σεισμούς. Αλλά τώρα αυτό που ζούμε τον τελευταίο χρόνο είναι κάτι που δεν περιγράφεται. Το τελευταίο μήνα έχουμε πάλι μια έξαρση. Έχουμε μια μεγάλη έξαρση, να πούμε, τον τελευταίο μήνα. Ναι. Και ξέρετε, γίνεται ο παραλληλισμός, υπάρχει αυτό το οποίο λέει ο κόσμος, ο φόβος ο οποίος ακολουθεί και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κρατάω αυτά τα δεδομένα, γιατί θα τα ξαναπούμε και για τα δύο θέματα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Έτσι, εντάξει, όπως υπάρχουν οι εξελίξεις. Ευχαριστώ, Δημάρχε. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.